Το ξέρουμε. Ποιο είναι, δεν είναι. Γνωριζόμαστε όλοι τώρα μεταξύ μας. Κοιτάξτε, τα πράγματα τα ξέρετε. Είπαμε να δώσουμε ένα ψήφισμα. Δεν θα σας δώσουμε ούτε ψήφισμα ούτε τίποτα. Η απόφαση είναι δεδομένη. Μιας και είστε στη Δυτική Μακεδονία και οι δύο βουλευτές και υπάρχει θέμα σοβαρό, ήδη δημιουργείται και το μπλόκο των Γρυβενών. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί. Θα γίνει και ο αποκλεισμός στην Πρέσπα. Έχει ξεκαθαρίσει η ιστορία ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει. Και εμείς αυτό που ζητάμε είναι ότι ασφαλιστικό, φορολογικό και τη μείωση του κόστου παραγωγής θα πρέπει να τα συζητήσουμε από την μηδενική βάση. Εάν δεν θέλετε να συζητήσετε σε αυτό το πράγμα, εμείς αυτό που ζητάμε είναι να βγείτε έξω δημόσια και να πείτε τι έχετε να πείτε. Δημόσια δέσμευση. Δημόσια δέσμευση όμως ότι αυτό το πράγμα δεν θα περάσει. Ούτε σε αυτή την κυβέρνηση, από εσάς ούτε από άλλη. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο όμως. Γιατί εμείς θα είμαστε απέναντι. Και μάλιστα αυτή τη φορά. Συγγνώμη, Ολυμπία. Αυτή τη φορά. Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει πραγματικά να καταλάβετε είναι ότι δεν υπάρχει διέξοδος. Έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό. Είσαστε ευχαριστημένοι με την κατάσταση που υπάρχει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια στον κλάδο σας? Όχι. Γι' αυτό ήμασταν όλα τα χρόνια πριν και γι' αυτό είμαστε και σήμερα. Ακούστε λίγο. Παίρνουμε πρώτο αυτό ως δεδομένο. Ότι η κατάσταση δεν είναι εντάξει και χρειάζεται να γίνουν αλλαγές. Ποια αλλαγή να γίνει, Ολυμπία? Αυτό που έρχεται τώρα, να συζητήσουμε. Με 80% του εισοδήματό μα δεν έχει λύσει. Ξεκινάτε και παρουσιάζετε ένα σχέδιο. Εμείς κάνουμε δημόσια διάσκεψη εδώ στον κόσμο έξω, χωρίς να έχετε κάνει μια αποσημείωση, έστω και με τα ασφαλιστικά, να βγαίνει ή δεν βγαίνει. Δεν έχετε κάνει ούτε τεχνοκρατικά. Δημήτρη, μήπω να κάνουμε το πράγμα. Λοιπόν, Ολυμπία και ο κύριο είπαν δημητρικά, ακούστε κάτι. Είμαστε μια επιτροπή στο Δημοκρατικό Καστοριά, η οποία έχουμε τον πλόκο στάνω στον πλόκο Μέντια. Ακούστε κάτι. Δεν τα πράγματα αυτά. Παλεύουμε για τα παιδιά μας, για τους γιος μας, για τη χώρα. Χώρα χωρίς πρωτογενή. Όχι, τα μέτρα που φέρνετε, δυστυχώς, τα μέτρα που φέρνετε είναι τα φόπλακα. Θέλουμε δημόσια δέσμευση εδώ στο λαό που είναι απ' έξω. Δημόσια δέσμευση. Δεν θα ψηφίσετε. Κοίταξε να δεις. Δεν θα παίξετε εσείς με το λόγο του παιδιού τη οικογένειά του και τη χώρα. Άκουσε με λίγο. Παίζετε. Τα ψέματα του κ. Πετρόπουλου Ολυμπία που ήρθε στο αμφιθέατρο, τα ψέματα. Θωμά, γνωριζόμαστε χρόνια. Πάρα πολύ καλά, Ολυμπία. Δεν υπάρχει λόγο να φωνάζει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει εξέλιξη του διαλόγου. Μπορούμε να συζητήσουμε τα πάντα. Με ποιους, Ολυμπία? Από πότε? Με συγχωρείς. Ο Αποστόλου έχει ανοιχτές τις πόρτες. Ο Αποστόλου δήλωσε ότι είναι αναρμόδιος να λύσει το πρόβλημα. Δεν θα παίζουμε το παλάκι ξανά, Ολυμπία. Δεν θα παίξουμε το παλάκι. Ο Αποστόλου δεσμεύτηκε και είπε ότι είναι το δικό μου θέμα. Όχι μόνο θα φωνάζω. Αυτή τη φορά θα γίνουν και άλλα πράγματα. Αυτό να το έχετε δεδομένο. Ολυμπία, εχθές ο κύριος Καθρούγκαλος. Μια παρανόηση να τηρήσουμε. Ο κύριος Καθρούγκαλος εχθές Ολυμπία σε συνάντηση που είχε με τον Παναγιώτη Στουτιστικό είπε ότι δεν αλλάζω τίποτα. Οι δηλώσεις είναι στις τηλεοράσεις, οι δηλώσεις των εκπροσώπων των αγροτών είναι στις τηλεοράσεις. Το να μην αλλάζω τίποτα δεν είναι διάλογος. Εγώ σου διαφέρω. Και τα ψέματα τα οποία λέτε, τα οποία πάτε να περάσετε, ότι δήθεν. Ο ΓΑΔ είναι ελληματικό ταμείο. Λόγω των αγροτών, αφού τα πάρετε πίσω. Γιατί ο ΓΑΔ είναι 2.700 δις. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Το είπε ο κύριος Υπουργός. 2.5 δις προνοιακά επιδόματα. Εμείς ζητάμε ένα ταμείο. Του ΟΓΑ αυτοκέφαλο με εμάς να πληρώνουμε και αυξήσεις να δώσουμε. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν ότι πρέπει να. Εμείς θέλουμε δημόσια δέσμευση ως άρχοντες του τόπου, εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού της Δυτικής Μακεδονίας, όπως είστε δύο βουλευτές. Δημόσια δέσμευση ότι δεν θα ψηφίσετε τα μέτρα. Η δημόσια δέσμευση είναι θέμα του κοινού. Δεν υπάρχουν μέτρα. Παρακαλώ. Υπάρχει μόνο ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει ούτε φορολογικό ούτε τίποτα. Δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Αυτό το είπε και ο Υπουργός και το διέψευσα. Αυτό πρέπει να είναι ένα μεγάλο ψέμα, κύριε Υπουργέ. Εμείς ξέρουμε ότι τα μέτρα είναι περασμένα από το 12. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλώς εσείς είδατε να κάνετε την καλή δουλειά. Μεταξύ μας είμαστε τώρα. Έχουμε γνωριστεί πια. Εντάξει, μιλήστε. Λοιπόν, η συζήτηση αφορά μόνο το ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε για φορολογικό ή οτιδήποτε άλλο. Το φορολογικό των αγροτών και όχι μόνο όλη τη χώρα έχει να λυθεί στην επόμενη τριετία. Έχουμε 3 χρόνια περιθώριο. Αυτή η συμφωνία κάναμε το καλοκαίρι. Γι' αυτό είναι η συμφωνία μέχρι το 2018. Έχουμε 3 χρόνια περιθώριο να επιλύσουμε. Να περιμένουμε το θάνατό μας 3 χρόνια μετά. Εμείς είμαστε αυτοί που δίνουμε τη λύση. Προσέξτε. Εμείς τώρα ετοιμάζουμε ένα νομοσχέδιο. Ετοιμάζουμε, δεν είναι προσχέδιο.
Ετοιμάζουμε ένα νομοσχέδιο μόνο για τα ασφαλιστικό. Με ποιον? Με ποιον έχετε συζητήσει? Με όλους. Συζητάμε. Συγγνώμη, ο υπουργός είπε ότι καλέσαμε τους φορείς. Ποιος φορείς καλέσαμε την πλευρά του? Γίνανε και θα ξαναγίνουν συζητήσεις. Με συγχωρείς, δεν το μάθησε με σένα συζητήσαμε, ναι. Εσύ τουλάχιστον θέλεις να ολοκληρώσω. Εγώ θα επιβραβεύσω την κυβέρνησή σας για ένα μόνο μέτρο. Ένα μέτρο μόνο για τους εργάτες γης. Πραγματικά ναι. Για τα υπόλοιπα φορών εμάς, όχι. Λοιπόν, έχουμε οι αγρότες, είναι ο μόνος... Ολοκληρωμένη την πρόταση. Συγγνώμη, η πρόταση αυτή η οποία συζητιέται για τους εχθές μιλήσαμε, ο υπουργός μου το είναι δεδομένο, η απόφαση είναι δεδομένη και είναι και πανελλαδικά. Φεύγει το ασφαλιστικό και το φορολογικό και εσάς ζητάμε από μηδενική. Εμείς διαβάζουμε ό,τι άλλο. Μα δεν έχει εξαρτηθεί. Μα δεν υπάρχει. Υπάρχει καμιά επίσημη δέσμευση. Τα προσχέδια έχουν δημοσιευθεί, να ξέρουμε. Αυτό είναι μεγάλο προβλήμα. Τις προθέσεις αυτές θέλουμε να γίνουν. Οι προθέσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν επίσημα. Ένας. Από εδώ και πέρα μέχρι το 19. Πού! Πότε! Σήμερα που μιλάμε δεν ισχύει. Συγγνώμη, οι προθέσεις για να μην γίνουν πράξεις. Αφού γι' αυτό είμαστε κινητοποιήσεις. Παιδιά, καλά κάνετε και συγκινητοποιήσεις και είμαστε μαζί σας. Προσέξτε. Στα δίκαια και βεβαίως. Ωραία, κάντε δημόσια δεν ισχύει. Πρόσεξε. Δημόσια ότι δεν ψηφίσω. Όχι μόνο. Όχι μη λες. Δεν μου λες τι θα κάνω. Θα σου πω εγώ τι θα κάνω και θα ζηλευτώ πάνω σε αυτό που θα σου πω εγώ. Όχι αυτό που μου λες εσύ. Λοιπόν, οι αγρότες είναι ο μόνος κλάδος που είναι εκτός ασφαλιστικού συστήματος. Θέλετε να παραμείνει έτσι? Θέλετε να... Αυτό σας είπαμε εμείς. Πώς σας λέω. Είπαμε να αλλάξει ο ΟΓΑ, να απαλλαχθεί από τα βαρύδια. Αυτό δεν αναγκεί το ΟΓΑ αυτό. Κατάλαβε το ΟΓΑ είναι. Εμείς κάνουμε μία μεταρρύθμιση ασφαλιστική και μόνο, τίποτα άλλο. Τα άλλα που λέτε. Μεταρρύθμιση ο θάνατος μου είναι. Με το 27%. Δεν υπάρχει 27%. Τι υπάρχει, για πείτε. Όχι, 27%. Τι υπάρχει το 19% να βάζει το σχέδιο. Η πρόβλεψη για τους αγρότες είναι, ενώ όλοι για όλους Έλληνες ήταν το ίδιο, οι αγρότες θα είναι στο 80%. Πότε είναι αυτό το 14? Πού το είδατε? Από όλους Έλληνες. Συγγνώμη, δουλευόμαστε. Έχουμε το προσχέδιο. Όχι, δεν το εκθέσει ο Πετρόπουλος. Δεν το εκθέσει ο Κατρούγκαλος. Όχι, δουλευόμαστε. Δουλευόμαστε, παιδιά. Περίμενε, εδώ μας πατάτε γερό δούλεμα. Ο Κατρούγκαλος και ο Πετρόπουλος δεν το αρνήθηκαν. Μέχρι το 19 εγώ θα πρέπει να πληρώσω 26-26. Και εσείς μου λέτε ότι δεν υπάρχει. Για το ασφαλιστικό. Για το ασφαλιστικό. Για το φορολογικό. Για την ανακατεύθυνση. Περίμενε να πάω και δεν έχει σχέση με τη φορολογία. Τι να κάνω, το ασφαλιστικό. Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει. Το ασφαλιστικό τι υπάρχει. Όχι, υπάρχει το ασφαλιστικό. Υπάρχει πρόθεση. 20% κυρία σύνταξη. 6,95% η ιατροφαρμακευτική. 0,5% των εσόδων. Των καθαρών που εξαιρούν. Ποιον καθαρών όταν μου λες δεν έχει κανένα φορολογικό. Με δουλεύει. Με δουλεύει. Εμείς, άκουστε, για να τελειώνει εδώ η κουβέντα. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω. Μα καταλάβετε. Θέλετε να πείτε αυτά τα πράγματα έξω, πέστε τον κόσμο έξω. Εμείς έχουμε πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις και αυτές θα τηρήσουμε.